είμαστε ήσυχοι εδώ πέρα, πολύ ωραία, χαλαρώνουμε και μας αρέσει πολύ. Είναι, επειδή ο κόσμος τώρα είναι σφεκτικά και ο ένας απάνω στον άλλον, λόγω της κατάστασης και με τον κορονοϊό, εδώ πέρα είμαστε μόνοι μας και είμαστε μια χαρά. We like to come on this beach because it's for us it's a very special place, but it's also very nice and quiet, and the people are very friendly, so it's a lovely place. Καλησπέρα, είμαι ο Χάρης. Και εγώ η Ελισάβετ. Βρισκόμαστε στην παραλία του Κατάφουρκου. Είμαστε από το Μενίδη. Μια βόλτα σήμερα με τη βάρκα και είπαμε να βγούμε προς την ακτή για να κάνουμε μπάνιο. Πήγαμε για ψάρεμα πρώτα. Πήγαμε για ψάρεμα. Και το έχουμε ως... το κρατάμε ότι γυρίζουμε, καταγράφουμε είδη και θαλάσσιες ζωής και πουλιά εμβρατικού. Και πρώτη φορά στο Κατάφουρκο σήμερα. Είναι από τις πιο καθαρές παραλίες στον Αμβρατικό που έχω προσωπικά δει. Και ωραία, δηλαδή, ποια έχει. Ρηχή θάλασσα. Ρηχή και ασφαλής και για τα παιδιά. Πολύ ρηχή, ναι, και με μαλακή άμμο, αύριο. Πολύ φιλική, πολύ προσιτή παραλία. Μπορείς να έρθεις και από τη θάλασσα και από το δρόμο πάνω που έχει πρόσβαση. Εμάς αυτό που μας αρέσει εδώ είναι ότι η παραλία είναι μέσα στη φύση, είναι μέσα στα δέντρα. Είναι σκιερή παραλία, μπορείς να έρθεις όποια μέρα της, όποια ώρα της μέρας θελήσεις και είναι πολύ εύκολα προσβάσιμη. Επίσης αυτό που εκτιμούμε στον Αμβρακικό είναι η ηρεμία, ότι είναι μια θάλασσα που μπορεί να σου προσφέρει αυτή την ηρεμία και τη χαλάρωση. Είναι μια θάλασσα φιλική, ναι. Και γενικά ο τόπος σε προσκαλεί να κάνεις μια βουτιά στα νερά του. Mm-hmm. Και είναι ιδιαίτερα, θα μπορούσαμε να πούμε, γαλαζοπράσινα. Ναι, έτσι, ναι, ναι. Είναι το κλασικό γαλάζιο που έχει συνηθίσει ο καθένας να βλέπει. Και εμείς αυτό που προσπαθούμε είναι να προσεγγίζουμε αυτές τις παραλίες, να τις ανακαλύπτουμε, να με τη βάρκα κυρίως, δηλαδή μέσω της θάλασσας και μέσα από δραστηριότητες όπως το ψάρεμα, το κάμπινγκ, η φωτογραφία, να έρθουμε πιο κοντά στη χλωρίδα και στην πανίδα της περιοχής. Και έχοντας ως βάση το χωριό μας το Μενίδη, κινούμαστε γενικά στον Αμβρακικό και γενικά από ό,τι ακούμε και μας επισκέπτονται και φίλοι μας και από το Αγρίνιο και από χωριά πάνω της Άρτας και πιο πάνω των Τζουμέρκων. Mm-hmm. Είναι μια διέξοδος, δηλαδή προσβάσιμη και κοντινή ο Αμβρακικός σε πολλές πόλεις που αποτελεί αρκετά καλό καλοκαιρινό προορισμό. Και είναι σίγουρα μια πολύ καλή επιλογή και για πόλεις όπως το Αγρίνιο, ας πούμε, για να ξεφεύγουν οι άνθρωποι, ιδιαίτερα στα Σαββατοκύριακα, μπορούν να έρχονται εδώ, να προτιμούν τις παραλίες. Και από τις παραλίες υπάρχει Κόπρενα επίσης με πολυστισμικό ενδιαφέρον, αρκετή και αρχαιολογική χώρη και προς την αμφιλοχία, προς την Κόπρενα, που υπάρχει ο Φάρος και το μουσείο με τα πλοία. Ναι, ναυτικό. Το ναυτικό μουσείο. Μετά υπάρχει ο υγροβιότοπος της Κορονησίας. Της Κορονησίας, ναι, ναι. Ο υγροβιότοπος της Κορονησίας.
Και ο Αμβρακικός είναι κοντά σε μέρη όπως πιο τουριστικά, όπως η Πάργα, η Πρέβεζα, η Λευκάδα και σε νησιά αρκετά κοντά. Και γι' αυτό πιστεύω ότι για διακοπές από ηλικίες από νέοι έως και μεγάλη, πολύ μεγαλύτερη, ναι, αποτελεί προορισμό πάρα πολύ καλό και με δικούς του χώρους φυσικής ομορφιάς, ενδιαφέροντος πολιτισμικού